και έχω και μια καταπληκτική γυναίκα στην παρέα μου και στο σαλόνι του τηλεοπτικού μου σπιτιού. Είναι η κυρία Αναστασία Πετρεντονάκη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος Αρμονία. Από τα πιο παλιά, από τα πιο αγαπημένα, από τα πιο παιχνιδιάρικα στέκια της πόλης. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τι κάνεις, περνώ κατευθείαν στον Ενικό, δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Σίγουρα δεν θα είναι και τελευταία, είσαι καλά. Καλά, καλά, όλα καλά, χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος και με υγεία. Έτσι. Και νομίζω ότι οι γιορτές είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος και μια πολύ καλή ευκαιρία, μικρή μεγάλη, να βρεθούμε, να χαλαρώσουμε, είναι που έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο στη διάθεσή μας, και να έρθει, ξέρεις, αυτό το βράδυ που μετά που έχουμε φάει, λέμε τι να κάνουμε, να ανοίξουμε ένα επιτραπέζιο, να παίξουμε λίγο, να περάσουμε όμορφα. Τι ωραία παραίστηκε διαδικασία. Τα επιτραπέζια, ευτυχώς, είναι ακόμα στην πρώτη πώληση, ναι, στο παιχνίδι. Και το λέω ευτυχώς, γιατί αυτό το επιτραπέζιο παιχνίδι τραβάει τα παιδιά και τους γονείς από τα ηλεκτρονικά. Αυτό ακριβώς, σε μια εποχή όπου οι οθόνες μας έχουν κατακλείσει και έχουν κερδίσει μικρούς και μεγάλους και μονοπολούν, να από τα επιτραπέζια ακόμα δεν έχουν χάσει την αξία τους. Και επιπλέον είναι η οικογένεια μαζί. Ναι. Έχει συντροφικότητα, έχει πλάκα, γνωρίζονται καλύτερα, μαθαίνουν να χάνουν, μαθαίνουν να κερδίζουν. Έχουν μια μεγάλη παιδαγωγική αξία, mm-hmm, και κυρίως φέρνουν την οικογένεια κοντά. Έχει και πλάκα πολλές φορές, γίνεται και χαβαλές, όλα είναι στο παιχνίδι, το επιτραπέζιο. Έχει πάρα πολλά αξιόλογα. Εντάξει, πολύ μεγάλη γκάμα επιτραπέζιο να παιχνιδιώνει. Στην Αρμονία μπορεί να βρει με χίλια διαφορετικά. Εμένα το λες. Χωρίς υπερβολή. Καταρχάς να πω και από προσωπική πείρα και το ξέρεις πολύ καλά, ο γιος μου είναι 12 χρονών και αυτά τα 12 χρόνια η Αρμονία μονοπολεί το ενδιαφέρον μας. Ακόμα και τώρα που είναι και σε μια ηλικία που λες, εντάξει, έχει ξεπεράσει λίγο αυτό του πολύ παιχνιδιού. Όχι, όχι, υπάρχουν παιχνίδια και για 12 ετών. Δεν υπάρχει περίπτωση ετών. Πάντα. Η στάση μας είναι και είσοδος, είναι και αγορά, είναι και ευτυχισμένη έξοδος από το κατάστημα. Να είσαι καλά. Εξαιρετικά προϊόντα για όλες τις ηλικίες. Ποιοτικά παιχνίδια, γιατί δίνεται πολύ πολύ βάση στα ποιοτικά παιχνίδια και αυτό είναι και κάτι το οποίο σας ξεχωρίζει, έτσι. Τουλάχιστον δύο πράγματα. Δεν θέλω να πω πολλά για μένα, για το μαγαζί μου, αλλά τουλάχιστον δύο πράγματα προσπαθούμε. Mm-hmm. Το ένα είναι να έχουμε παιχνίδια ποιότητας πάντα. Ακριβώς. Ποτέ κάτι fake, κάτι άσχημο, κάτι mm-hmm. κακή ποιότητα. Και έχουμε και κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να έχουμε παιχνίδια πιο ειδικά, πιο ψαγμένα που λέω. Άρα πιο δημιουργικά. Ναι, κυρίως στον τομέα των κατασκευών έχουμε μία γκάμα που είναι σχεδόν δεν μπορείς να βρεις ούτε σε μεγάλα παιχνίδια. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, αφού πρώτα ενημερώσα τον κόσμο ότι έχει τελειώσει ο διαγωνισμός με τα Planet, αλλά τώρα ξεκινά ο καινούργιος διαγωνισμός με τα φανταστικά επιτραπέζια, αυτά που θα σας κρατήσουν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών, αλλά και μετά τις γιορτές, που θα φέρουν την οικογένεια πάρα πολύ κοντά, που θα φέρουν τις παρέες πάρα πολύ κοντά, που θα γελάσετε και θα ψυχαγωγηθείτε με την ψυχή σας στο 28-210-36-708. Οι πέντε πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν θα κερδίσουν και από ένα επιτραπέζιο. Θέλεις να μας τα πεις εσύ? Α, τα βλέπουμε κιόλας. Καταρχάς, αγαπημένοι, διαχρονική. Αστείο. Είναι ένα πολύ αστείο παιχνίδι. Η Μονόπολη. Βασίζεται. Α, δεν είναι η Μονόπολη. Δεν είναι η Μονόπολη απλή. Είναι η Μονόπολη της Αβολιάς. Έφυγε το πλάνο, δεν πειράζει. Δεν είναι η κλασική Μονόπολη. Όχι, όχι, δεν είναι η κλασική Μονόπολη. Είναι η Μονόπολη της Αβολιάς. Κερδίζει αυτός που καταφέρει να κλέψει, αλλά χωρίς να τον πάρουν χαμπάρι. Ο πιο αβολιάρης. Ο πιο αβολιάρης. Τι θέλω αυτή τη Μονόπολη, θα κερδίσω σίγουρα. Και όλη μου η παρέα, βέβαια, γιατί ένα είμαστε πολύ όλοι. Πολύ ωραίο παιχνίδι είναι και ο Τυπάς. Ο Τυπάς είναι του Δεσίλα. Είναι Έλληνας κατασκευαστής, ναι, παιχνιδιών. Ναι. Πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Και πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Ναι, ναι. Και ο άνθρωπος αυτός σκέφτηκε ότι θα βγάλει ένα φουσκωμένο άνδρα, ένα τυπά, ναι, ο οποίος θα κάνει την παντομήμα. Είναι ένα παιχνίδι παντομήμας, παρέας, χαβαλέ, και έχει δημιουργήσει μέσα στο παιχνίδι ένα πάρα πολύ μεγάλο φουσκωμένο άντρα, μην πάτε το μυαλό σου από τον άλλο, είναι ένας απλός φουσκωτός άντρας, αστείος. Και με αυτόν θα κάνει παντομήμα η παρέα. Αντί για να κουνάει χέρι. Συγγνώμη. Δηλαδή θα σηκώνομαι εγώ για να περιγράψω κάτι, ναι, στην παντομήμα. Α, μαζί με τον φουσκωτό τον άντρα. Βεβαίως, εντάξει, βεβαίως. Εντάξει. Δεν είναι όμορφος, αλλά εντάξει, καλός είναι. Δεν μπορώ, μάλλον μπορώ πολύ καλά να φανταστώ τι θα γίνεται με τον τυπά όταν θα παίζουν ενήλικες. Ναι, η αλήθεια είναι, ναι. Και τα παιδιά βέβαια θα το καταχαρούν. Τι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο και πολύ έξυπνο και πιστεύω ότι. Και ελληνικότατο παιχνίδι. Βεβαίως, ελληνικό. Άρα λοιπόν και τον τυπά και τη Μονόπολη με το Ζαβολιάρι θα κερδίσουν οι τηλεθεατές. Ποια άλλα, πάμε να δούμε είναι και τα άλλα τρία. Είναι η Αστεροπαγίδα. Ναι. Λάθος, δεν τη δείχνει τώρα το πλάνο. Θα μας τη δείξουν λοιπόν τα παιδιά. Ποια είναι η Αστεροπαγίδα? Η Αστεροπαγίδα λοιπόν. Αστεροπαγίδα. Αυτό βλέπουμε το γέντες σπαγγέτι.
Ωραία. Γιατί ο σπαγκέτι είναι για πιο μικρά παιδιά. Ναι. Βασίζεται στη μικρή κίνηση και στην επιδεξιότητα. Πρέπει να τραβήξω με τα νούντλς ή τα μακαρόνια, όπως λέμε εμείς, χωρίς να πέσει ο γέτη. Γιατί αν πέσει ο γέτη, χάσαμε. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σωστό. Γυρίστε μας ξανά, παιδιά, το παιχνίδι λίγο στο. Στο γέτη. Στο γέτη. Ο γέτη είναι καταπληκτικός. Έχει μια έτσι αστεία φατσούλα, λίγο τερατάκι. Ναι. Γιατί ακριβώς έχει μια πειραχτική διάθεση να πέσει μέσα στο πιάτο. Εάν δεν βγάλουμε σωστά τα μακαρόνια. Αλλά τα παιδιά συγκεντρώνονται στο πώς να καταφέρουν να έχουν ισορροπία. Είναι σαν λίγο το λέγαμε, τζέγκα. Σαν το λέγαμε πολύ παιδικό τζέγκα. Είναι λίγο γαστρονομικό τζέγκα. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, τους δίνει και τα αρέσουν τα μακαρόνια. Πάρα πολύ ωραία και αυτή είναι η μαγική αστραπαγίδα. Αυτό είναι ένα χαριτωμένο παιχνίδι, το οποίο μάλιστα θα είναι τάση του χρόνου. Προσπαθούμε να πιάσουμε τα αστεράκια που πετάει το φεγγάρι και με ένα μαγικό ραβδί προσπαθούμε να τα πιάσουμε. Και όταν τα πιάσουμε, κερδίζουμε. Θα είναι μια τάση στο παιχνίδι από ό,τι μαθαίνω του χρόνου. Θα πετάνε αστεράκια και θα προσπαθούμε κάποιο τρόπο. Θα πετάνε αστεράκια στο χώρο, στο χώρο, ναι, ναι. Και προσπαθεί με το ραβδί. Τι λες τώρα. Ναι, είναι, αρχίζει η τεχνολογία και μπαίνει πολύ στο παιχνίδι. Απίστευτο. Και μαγικό. Το αλλά επίσης αυτό πάρα το βρίσκουμε πολύ λοιπόν το παιχνίδι έτσι. Πρόσεξε εγώ τώρα, αν πεις ψέματα θα κοκκινήσει αυτό. Oh. Αυτό είναι το παιχνίδι, το λένε μην είναι ψύχρεμος, δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, μην είναι ψύχρεμος, το λένε. Νομίζω, ναι. Τι είναι μέτρο από ειλικρίνεια. Εάν χάσεις την ψυχραιμία σου. Αν χάσεις την ψυχραιμία σου. Το θερμόμετρο που φέρεις στο κεφάλι σου γίνεται κατακόκκινο. Τι μπορεί κάποιος να σε ρωτήσει και να χάσει την ψυχραιμία σου. Συγγνώμη, κάτι να σε θυμώσει, ας πούμε. Αλλά δεν πρέπει να το δείξεις όμως, γιατί αν το δείξεις, χάνεις. Α, δηλαδή ο άλλος σε τεστάρει. Πρέπει να μείνεις ψύχρεμος. Don't lose your cool. Δηλαδή κάποιος μπορεί να σου πει ό,τι θέλει και τσεκάρει να δει αν σε πειράζει αυτό που σου λέει. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το θέλω. Παιδιά, και αυτό το θέλω. Εντάξει, πρώτο και τελευταίο το κλείνω. Παιδιά, αυτό το κλείνω. Έχω να τεστάρω. Έναν-έναν θα σας τσεκάρω. Όλους. 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 Θα σας το βάζω στο κεφάλι και θα αρχίζω να λέω διάφορα. Τι σου κάνανε καλέ, κάτι σου έχουν κάνει. Μου έχουν κάνει πάρα πολλά, αλλά δεν είναι τώρα τις παρουσίες. Τσακαράκι, μη μου κάνεις εμένα. Μη μου κάνεις εμένα. Και θα ξεκινήσω από τη Φρίνη. Και θα της πω, θα το βάλω στο κεφάλι, την έχω έτοιμη την έτακα και θα της πω ότι σε Φρίνης. Σε πειράζει που τρώω τα υλικά σου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της συνταγής. Τώρα αυτό το πιστέψουμε. Όχι κόκκινη θα γίνει. Κατά κόκκινη επίσης είναι στο κόκκινο, παιδιά, το παιχνίδι. Πρέπει να το παίζουμε εδώ με τους συνεργάτες. Μπορώ να. Αγαπημένη μου, άκου τι θα κάνουμε. Θέλω να μου το φέρεις στην παραμονή της πρωτοχρονιάς να το έχω εδώ, που θα έχω τους συνεργάτες της εκπομπής να κάνουμε ένα ωραίο εορταστικό. Για να δεις. Να τους τεστάρω όλους. Θα σου φέρω κι άλλο ένα, την ώρα της αλήθειας. Ναι. Αυτό ρωτάνε, ας πούμε, πότε είναι τα γενέθλια της γυναίκας σου και αν δεν απαντήσεις. Α, εντάξει, παιδιά, φανταστικό εορταστικό. Λοιπόν, θα το έχω 31 Δεκεμβρίου μεσημέρι. Έτσι αλλιώς θα δώσουμε κι άλλα δώρα. Δεν έρχεσαι, δεν έρχεσαι. Μαγνητοσκόπηση θα το κάνουμε, δεν θα έρθεις. Θα έρθουμε να σε βρούμε εμείς όπου κι αν είσαι. Εντάξει, τέλεια. Έχω ένα τσεκάρο. Ρουμελιωτάκι, σταυρουλάκι, Φρίνη. Πω, τέλειωσε και ο διαγωνισμός. Αυτό ήταν, τα δώσαμε. Βλέπεις. Ναι, τι εντάξει, είναι αξιόλογο. Είναι πολύ αξιόλογο. Συγχαρητήρια να τα ευχαριστηθείτε τα δώρα σας. Θα τα παραλάβουν το μαγαζί. Από την Αρμονία που βρίσκεται στα βορεινά σκαλάκια της Δημοτικής Αγοράς. Ναι, ναι. Χρόνια τώρα. Ναι, στην Τζουδερών. Αυτό που θα ήθελα να πω κάτι ακόμα, να μου επιτρέπεις. Φυσικά. Είναι ότι να ξέρουν ότι οι τιμές των παιχνιδάδικων στα Χανιά είναι ανταγωνιστικές. Είναι πάρα πολύ καλές και καλά θα κάνει ο κόσμος για πάρα πολλούς λόγους να αφήνει τα λεφτά του στα μικρά μαγαζιά. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν πρέπει να κλείσει αυτή η αγορά, δεν πρέπει να εξαφανιστεί αυτή η αγορά, γιατί και τα Χανιά θα μοιάζουν διαφορετικά χωρίς μικρομάγαζα και πάρα πολύ λιγότεροι άνθρωποι θα απασχολούνται και πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους. Και είναι εφόσον συμφέρει τον κόσμο, εφόσον αγοράζει τέτοιες τιμές, καλά θα κάνει να μην τρέχει στα πολυκαταστήματα. Δεν το λέω, δεν έχω τίποτα με τα πολυκαταστήματα. Δεν είναι επιχειρήσεις, είναι σοβαρές επιχειρήσεις. Αλλά πρέπει να υποστηρίζουμε και το τοπικό όταν δεν έχουμε διαφορά και έχουμε το συμφέρον. Βέβαια. Αντί για να τρέχουμε, το τοπικό κατάστημα προσφέρει σέρβις, προσφέρει εξηγήσεις για το κάθε παιχνίδι, προσφέρει άψογη συσκευασία. Είναι αυτή η άμεση και προσωπική δεν έχει επαφή σχέση. Που δηλαδή, όλο το πετάει σε μία τσάντα και εντάξει. Συμφωνώ. Και ούτε μετά μια βοήθεια, εξηγήσεις, να αντικατασταθεί το παιχνίδι, αν έχει πρόβλημα. Είναι τελείως διαφορετικό, νομίζω. Λοιπόν, έχετε, για να επανέλθουμε, έχετε και πολύ καλά έκανες και το σημείωσες αυτό που μόλις είπες. Έχετε λοιπόν παιχνίδια για όλες τις ηλικίες. Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση σε παιχνίδια που απευθύνονται σε πολύ μικρές ηλικίες. Γιατί είναι ποιοτικά, γιατί είναι δημιουργικά, γιατί είναι παιχνίδια τα οποία κεντρίζουν και βάζουν σε μια διαδικασία να δουλέψει και το μυαλό και το σώμα των παιδιών. Και δεν είναι παιχνίδια τα οποία αγγίζουν τα παιδιά επιφανειακά. Όχι. Είναι μεγάλο στοίχημα αυτό που έχετε κερδίσει. Και μια απλή μπάλα είναι πολύ σοβαρή. Ναι.
Είναι πολύ σοβαρό παιχνίδι. Mm-hmm. Ωστόσο, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε λίγο πιο ψαγμένα παιχνίδια. Και στις μικρές ηλικίες προσπαθούμε πάρα πολύ και στις μεγαλύτερες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος 15χρονος να βρει παιχνίδι σε εμάς. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίως στον τομέα των κατασκευών. Έχουμε μία γκάμα στις κατασκευές που είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί σε πολλοί καταστήματα. Δεν βρίσκεται. Και γενικά δεν βάζουμε τίποτα στο μαγαζί που να μην έχει μια παιδαγωγική αξία. Mm-hmm. Βεβαίως έχουμε τα διαφημιζόμενα, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτό. Δεν τα υποτιμούμε. Όπου και τα πολλά συγκεκριμένα από αυτά είναι καλά. Από πολύ καλές εταιρείες, έτσι. Πάντα. Πάντα. Ναι. Ποτέ δεν βάζουμε μέσα στο μαγαζί παιχνίδι μη ασφαλές. Mm-hmm. Πάντα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, οι οποίες είναι πολύ αυστηρές. Με προσοχή στα χρώματα, με προσοχή στην ηλικία. Είναι πολύ ποιοτικά τα παιχνίδια μας. Το έχουμε αποφασίσει αυτό, δεν το αλλάζουμε με τίποτα. Παρόλο που έχουμε προκλήσεις. Γι' αυτό το λόγο. Για πιο φτηνά και πιο δεύτερες κατηγορίες παιχνίδια. Ναι, δεν το κάνουμε. Διότι θεωρούμε ότι και το, ευρώ, και το ευρώ του ενός ανθρώπου είναι πολύ σημαντικό να το σπαταλήσει σε κάτι που είναι σκουπίδι. Το ευρώ πρέπει να έχει μία αξία. Έχουμε παιχνίδι με ένα ευρώ, με δύο ευρώ, με οτιδήποτε τιμή, αλλά πάντα με προδιαγραφές. Ποτέ σκουπίδι. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που προτιμούν οι διαφορετικές ηλικίες, δηλαδή. Ποια είναι τα παιχνίδια που προτιμούν τα παιδιά του δημοτικού, ποια του γυμνασίου, γιατί μου λες και εγώ αυτό δεν το ήξερα και πολύ με χαροποιεί. Ξαφνικά πάει ένα παιδί πρώτη, δευτέρα, τρίτη γυμνασίου και λέμε εντάξει τώρα τι θα πάρουμε σε αυτό το παιδί παιχνίδι. Ναι, και αγχωνόμαστε. Είναι κατασκευές, πάρα πολλές κατασκευές αναφέρονται σε παιδιά πάνω από 12 ετών και πάρα πολλά επιτραπέζια επίσης. Αλλά οι κατασκευές είναι αρκετά σύνθετες, βοηθάνε πάρα πολύ στη λεπτή κινητικότητα, γιατί ο σημερινός άνθρωπος έχει θέματα με τη λεπτή κινητικότητα και έχουν βγει πάρα πολλά παιχνίδια που βοηθάνε ακόμα και ένα ενήλικα, γυναίκα ή άντρα, να μπορεί να αύριο να συνδέσει κάτι στο σπίτι του, να φτιάξει κάτι στο σπίτι του. Είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι έχουμε πάρα πολλές κατασκευές, είτε με μαγνήτες, είτε με βίδες και μπουλόνια, με διάφορους τρόπους. Και προσπαθούμε στα παιδιά 6 έως 8, 4 έως 8 θα έλεγα, να έχουμε πολλά παιδαγωγικά παιχνίδια. Που ανακατεύουν λίγο σχολείο, λίγο παιχνίδι. Ακόμα και τα βιβλία σας. Δεν τα, έχουμε τα πολλά βιβλία. Τα βιβλία παύλα παιχνίδια είναι αυτά, πολύ ιδιαίτερα. Έχουμε κυρίως καταπληκτικά. Ναι, έχουμε πάρα πολλά παιδαγωγικά. Ναι. Βεβαίως, αυτά δεν τα προτιμούν και πάρα πολύ τα παιδιά, αλλά προσπαθούμε να τα βάλουμε στο θέμα. Να συνδυάζεται το παιχνίδι αυτό και με λίγη διασκέδαση. Να μην είναι σκέτο παιδαγωγικό, που να βοηθάει τα παιδιά στη γνώση. Υπέροχα ξύλινα παιχνίδια. Έχουμε πολύ καλά ξύλινα παιχνίδια μια σπουδαία εταιρεία τη ΧΑΠΕ και τα άλλων εταιριών. Οποία γίνονται και μια υπέροχη συλλογή μεγαλώνοντας. Ναι, είναι, το ξύλινο παιχνίδι έχει την αξία του, γιατί μπορεί να μείνει στο σπίτι σου αντικείμενο για πάντα. Ακριβώς. Μπορείς να το στολίσεις μέχρι και στο σαλόνι. Ακριβώς. Έχει μια αξία το ξύλινο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι είναι ακριβό. Εντάξει, δεν είναι το οικονομικό παιχνίδι. Αλλά όμως είναι στολίδι, όπως είπες, μπορεί να μείνει εκεί για πάντα. Να σε ακολουθήσει και στα φοιτητικά σου χρόνια, ως διακοσμητικό, να σου δημιουργήσει αναμνήσεις. Εδώ τώρα πια καμιά φορά βρίσκουμε κάτι από την, ό,τι έχει απομείνει από την παιδική μας ηλικία ή από την παιδική ηλικία των παιδιών μας, τα οποία έχουν μεγαλώσει πια. Και ό,τι είναι ξύλινο, ό,τι είναι αυτό το διαχρονικό, το όμορφο, πραγματικά σκεφτόμαστε. Καταρχάς, κάνουμε πανηγύρια από το παιχνίδι. Με πολύ ωραίο τρόπο. Και σκεφτόμαστε πού θα το στολίσουμε, έτσι ώστε να κεντρίζει και το ενδιαφέρον. Παλιά, αν θυμάσαι, υπήρχαν και πολλά σιδεράνια παιχνίδια. Βέβαια. Αυτά είναι πανέμορφα. Βέβαια. Αλλά και το ξύλο παλιώνει τόσο ωραία και τα χρώματα στα ξύλινα παιχνίδια που έχουμε εμείς είναι απολύτως ασφαλή. Δηλαδή, αν το παιδί φάει λίγο χρώμα, μη φοβούνται οι γονείς. Δεν έχουν μόλυβδο, δεν έχουν τίποτα, είναι απολύτως ασφαλή. Ακόμα και κόκκινο να είναι, μην το φοβούνται. Δεν διαθέτουμε παιχνίδια και στα ξύλινα παιχνίδια πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή. Μην αγοράζουν ποτέ φθηνά ξύλινα παιχνίδια. Ναι. Γιατί έχουν, είναι εμποτισμένα. Είναι με να καλύτερα να μην αγοράσουν. Έτσι, ναι. Ναι, μην αγοράσουν φθηνά. Ναι. Να φροντίζουν να κοιτάζουν την προδιαγραφή πάντα. Το ξύλινο παιχνίδι φεύγει η μπογιά και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Το πλαστικό δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό να το μασίσει το παιδί, να πάθει κάτι. Αλλά το ξύλινο θέλει προσοχή. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει από σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο. Χθες ανοίξαμε. Χθες Κυριακή ανοίξαμε. Δεν ήταν τόσο άσχημα. Ήταν διστακτική η μπορεί να ανοίξουν. Αρκετά μαγαζιά ανοίξαμε και δεν πήγε πολύ άσχημα. Η αγορά γενικά είναι λίγο χάλια, βέβαια. Να το λέμε είναι μουδιασμένη. Ναι, εντελώς θα έλεγα. Αλλά εμείς προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Και καλά κάνετε, γιατί νομίζω ότι πάντα στο τέλος έτσι λίγο μπορεί η αρχή να είναι μουδιασμένη. Για να δούμε. Οι άνθρωποι θα κατέβουν να κάνουν την έρευνα αγορά τους. Βεβαίως. Σίγουρα όμως στο τέλος θα ψωνίσουν και από επιχειρήσεις που σέβονται τα χρήματά τους. Αυτό θέλω να πιστεύω και εγώ, ότι πρέπει να αποκτήσουν την κουλτούρα οι αγοραστές, ότι δίνω τα λεφτά μου εκεί που με σέβονται, εκεί μου προσφέρουν υπηρεσίες και ποιότητα.
Και αρκεί φυσικά να έχουν και τις σωστές τιμές. Εγώ πάντα το λέω. Mm-hmm. Δεν δικαιολογώ καταστήματα τα οποία έχουν μεγαλύτερες τιμές από τα πολυκαταστήματα. Δεν τα δικαιολογώ καθόλου. Επιμένω ότι η τιμή πρέπει να είναι η ίδια. Δεν βγάζουμε τα κέρδη, βγάζουμε πάρα πολύ άσχημα κέρδη, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί να το βρίσκει κάπου σε ένα πολυκατάστημα 20 και σε μένα 21-22. 20 ακριβώς. Σέβεστε τον καταναλωτή. Ναι. Σουδερών 47 λοιπόν, στο κέντρο της πόλης. Από σήμερα ξεκινάτε πρωί-απόγευμα. Εμείς έτσι κι αλλιώς χειμώνα-καλοκαίρι, όλο το χρόνο είμαστε ανοιχτά. Σωστά. 9 με 9 ή 9 με 8 Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν κλείνουμε καθόλου. Και βοηθάει αυτό και την ανεργία. Μια χαρά. Κάτι κάνουμε. Βοηθάει και όλους εμάς, βέβαια. Και βεβαίως. Τι ωραία να ψωνίσεις, να βρεις πάρκινγκ το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πλάκα κάνεις. Φανταστικό είναι. Φανταστικό. Φανταστικό. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τα δώρα που προσφέρεις στους τηλεθεατές και για τις ευκαιρίες που δίνεις στους καταναλωτές να ψωνίσουν ποιοτικά και οικονομικά. Με μια φανταστική προσωπική επαφή που έχουν μαζί σου όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Το γεγονός ότι το κατάστημα Αρμονία βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια στην πόλη και διατηρείται ζωντανό και μιλάμε για μια εντελώς υγιή επιχείρηση. Και σε πλαίσιο, σε κλίμα πολύ ανταγωνιστικό. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Φυσικά, τα δώρα λοιπόν που έχετε κερδίσει εσείς οι 5 πρώτοι και οι πιο γρήγοροι και οι πιο τυχεροί θα τα παραλάβετε από το κατάστημα Αρμονία. Σε ευχαριστώ θερμά. Καλές γιορτές με υγεία από αύριο Τρίτη. Από αύριο Τρίτη, ναι. Να είσαι γερή και δυνατή. Ευχαριστώ. Και θα τα πούμε στην Αρμονία. Ναι, έχουμε να κάνουμε καλά. Και φέτος τα ψώνια μας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ. Θα πάω σε διαφημίσεις, θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο γιατί η Φρίνη Κάτσουν, αυτό το κορίτσι που θα την περάσει τη δοκιμασία. Μην με ξεχάσει με το παιχνίδι, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Τέλεια. Η Φρίνη είναι το κορίτσι, εδώ απέναντι. Της έφαγα 2 φλίδες γραβιέρας και έγινε έξαλλη. Λες και τις έφαγα όλα τελικά. Και εγώ σαν το σπουργητάκι πήγα και τσίμπησα. Κάτι τι. Δεν ήταν ούτε καν γκρανά, ήταν γραβιέρα. Ήταν, έβλεπες τον απέναντι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.